Μηνύματα ευαισθητοποίησης για τη μάση γατοτρόχαιων, αλλά και για ένα ασφαλές οδικό δίκτυο στο νησί μας, έστειλαν μέλη της ομάδας SOS VOAC που έχει ανοίξει στο Facebook από το περασμένο Αύγουστο. Μέσα σε 30 ώρες απαριθμούσε 3.000 μέλη, τα οποία σήμερα αγγίζουν τα 10.500 σε όλο το νησί. Θέλουμε εμείς οι κριτικοί να κάνουμε κάτι, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να κινήσουμε τις τοπικές αρχές, τους τοπικούς άρχοντες να κάνουν κάτι. Βλέπω ότι κάτι κάνουν, προσπαθούν. Το θέμα είναι από πάνω. Όλη η Ελλάδα πραγματικά έχει δρόμους σωστούς, μόνο εμείς εδώ πέρα σκοτωνόμαστε. Είχα ένα ατύχημα από το οποίο ευτυχώς εγώ ήμουν ζωντανός, βγήκα ζωντανός μέσα από το αυτοκίνητο. Έκανε αναστροφή ένας, επειδή θεώρησε πως είναι σωστό, επειδή δεν υπήρχε μεσοδιάζωμα, έκανε αναστροφή και έπεσα πάνω στο ΒΟΑΚ και έπεσα πάνω του σε σχήμα ΤΑΦ. Ήταν δύσκολο. Είχατε άγιο. Ναι, πραγματικά. Μένω στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και πιστεύω ότι έχει τα περισσότερα δυστυχήματα σε όλο το Ηράκλειο. Το χτύπημα που κάνει το αυτοκίνητο το ακούω από το σπίτι μου. Και οπωσδήποτε η καρδιά μου χτυπά, λέω πάλι ποιος είναι. Βλέπουμε πολλές παρανομίες που κάνουν οι οδηγοί, αλλά δεν συμμορφωνόμαστε όμως και με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έδωσαν ραντεβού στην Αμουδάρα, ανταλλάσσοντας απόψεις γύρω από την τραγική κατάσταση στον ΒΟΑΚ και για την οδική συμπεριφορά και, όπως τόνισαν, θα εντείνουν τις δράσεις ευαισθητοποίησης του κόσμου για τα τρόχια και την ασφαλή οδήγηση. Από εκεί ξεκίνησε και το όλο και η όλη ιδέα μου. Δηλαδή, είδα ένα τροχαίο το οποίο ξεψύχησε ο άντρας δίπλα στη γυναίκα. Η γυναίκα είπε ότι βοηθήστε μας, έχουμε παιδιά. Από εκεί και πέρα άρχισα να συνειδητοποιώ ότι κάτι δεν πάει καλά. Λέω πρέπει κάτι να κάνουμε όλοι. Ήταν ένα στον Παλί και δεν μπορούσαμε να φτάσω κάτω-κάτω και ήμουνα το πρώτο αμάξι που το είδα τούμπα και απέναντι χτυπημένο ένα άλλο. Δηλαδή μέχρι να έρθουν οι υπόλοιποι, εγώ άρχισα πλέον να αισθάνομαι πολύ άσχημα. Λέω δεν γίνεται. Και SOS VOAC για να σώζουμε ζωές. Αυτό. Εγώ εκτιμώ ότι οι τρεις παράγοντες είναι ικανοί να μας κάνουν να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ο πρώτος είναι οι καιρικές συνθήκες, ο δεύτερος είναι το οδικό οδόστρωμα και ο τρίτος είναι πρέπει να ξέρουμε τη δυνατότητα του αυτοκινήτου μας. Οπότε σαν ευαισθητοποίηση θα ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό. Καλά με τα αυτοκολλητάκια τώρα, τα είδατε για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Τοποθέτησαν αυτοκόλλητα σε αυτοκινήτα, ενώ λίγο αργότερα προχώρησαν σε αυτοκινητοπομπή διαμαρτυρία για τα θύματα της ασφάλτου. Αυτή η κόκκινη γραμμή έχει δύο νοήματα. Πρώτον, το ότι θέλουμε ένα μεσαίο διάζωμα το οποίο θα σώσει πολλές ζωές, πιστεύουμε. Δεύτερον, το ότι αυτή τη μεσαία γραμμή δεν την περνάμε σε κανένα λόγο όταν οδηγούμε. Δεν μπαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα.